και θα ήθελα αμέσως να δώσω το λόγο στην κυρία Κουλούρη. Ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα. Ε, η αλήθεια είναι ότι ο πολιτικός ο χρόνος είναι πυκνός και όταν προγραμματιζόταν αυτή η εκδήλωση, άλλα σκεφτόμουν και άλλα σκέφτομαι σήμερα. Ε, έχουν μεσολαβήσει πολλά γεγονότα και είναι πολύ δύσκολο κάποιος να μηδενίσει κατά κάποιο τρόπο τη σχέση του με το χθες και το προχθές και να κάνει ένα άλμα δύο μήνες πριν. Τα γεγονότα αυτά, τα οποία είναι πολλά και αναφέρθηκατε κι εσείς, θέτουν βέβαια ένα ερώτημα. Άραγε αυτά τα γεγονότα που μεσολάβησαν μετά τον Ιούνιο του 2023 αλλάζουν τον τρόπο ερμηνείας των πολιτικών εξελίξεων και εν τέλει και των ίδιων των εκλογών του 2023. Η απάντησή μου είναι η αρνητική. Αυτό το, το, άρθρο λοιπόν που γράφτηκε όταν γράφτηκε, ήταν πριν τις πλημμύρες, αλλά τώρα που το ξαναδιάβαζα, θα έλεγα και πριν και βέβαια από την χθεσινή Κυριακή, θα έλεγα ότι ε, στέκει σήμερα, ε, τουλάχιστον στο σκέλος εκείνο που μιλούσε για ένα συνεχές των εμπειριών και για τη διστοπική εμπειρία. Παρά την εντύπωση που διαχέεται, με το γνωστό λεξιλόγιο εντυπωσιασμού από τα ε, μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι κάτι συμβαίνει για πρώτη φορά στην πραγματικότητα βιώνουμε μία σειρά αναμενόμενων καταστροφών και ακραίων γεγονότων που εμπεριέχουν βίαιες εμπειρίες, είτε πρόκειται για την ισοπαίδωση του Θεσσαλικού κάμπου, την τραγωδία στα Τέμπη, το ναυάγιο στην Πύλο, τη δολοφονία του Αντώνη Καριώτη. Δεν μπορούμε σε κάθε περίπτωση να μιλήσουμε για τον εκλογικό σεισμό, Παρένθεση, επισημαίνω εδώ ότι δεν νομίζω τυχαία ότι το λεξιλόγιο παραπέμπει σε φυσική καταστροφή. Παρά μόνο, λοιπόν, μπορούμε να μιλήσουμε μέσα σε αυτό το συνεχές και άρα να μην ερμηνεύσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα ως τομή, έκπληξη ή στροφή, αλλά ως μέρος μίας κανονικότητας και είστε ελεύθεροι να βάλετε εισαγωγικά στη λέξη που έχει διαμορφωθεί πολλά χρόνια πριν. Και εδώ βάζω και το χθεσινό αποτέλεσμα των εκλογών των εσωκομματικών του ΣΥΡΙΖΑ. Το 2009 βρισκόμαστε στην αρχή της κρίσης. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι μία κρίση μπορεί να ακολουθηθεί από μία άλλη και ότι η πρόβλεψη για την εξέλιξη των πραγμάτων είναι παρακιδενευμένη. Μπορούμε όμως, παρόλα τα αυτά, να κοιτάξουμε τώρα Προ τα πίσω, με τη σοφία του σήμερα, με τη γνώση και την εμπειρία που έχουμε μαζέψει και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε. Αυτό λοιπόν θα ήθελα να. Προς, η δική μου συνεισφορά θα ήταν περισσότερο όχι στην καταγραφή, στην κατανόηση του γιατί και του πώ. Τρία σημεία θέλω να αναφέρω εδώ. Το πρώτο θα το έλεγα επιγραμματικά, αριστερά και ελπίδα. Το δεύτερο, το αισιόδοξο αφήγημα για την Ελλάδα, το success story. Και τρίτο, η αριστερή μελαγχολία. Ε, αυτά τα είχα γράψει πριν από χθε. Είναι νομίζω συγκλονιστικό ότι και τα τρία στέκουν σήμερα. Ξεκινάω με το πρώτο, αριστερά και ελπίδα. Η άνοδος της αριστεράς, όπως αποτυπώθηκε πρώτα το 2012 και εν τέλει το 2015, δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, στην επικράτηση της αριστερής ιδεολογίας, όπως ενδεχομένως θα θέλαμε να πιστεύουμε, όχι τουλάχιστον από την πλειοψηφία των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την δική μου εκτίμηση. Αλλά στο γεγονός ότι η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ εν προκειμένου, συνδέθηκε με την ελπίδα μέσα στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων. Η τιμωρία, γιατί για τιμωρία πρόκειται, του 2023, οφείλεται ακριβώς στη διάψευση της ελπίδας, όχι της προσδοκίας, έχει διαφορά εδώ. Είναι χρήσιμο να τα ξέρουμε αυτά, νομίζω, γιατί έτσι μπορεί να εξηγηθεί και η απήχηση του Στέφανου Κασελάκη και έτσι μπορεί και η αριστερά να αναστοχαστεί πώς θα σχεδιάσει τις μελλοντικές της πολιτικές προτάσεις. Ο Κασελάκης δηλαδή υιοθέτησε ένα μέρος του λεξιλογίου της πλατείας, τραπεζίτες, δημοσιογράφοι κτλ. Άρα ανακάλεσε την ελπίδα εκείνης της εποχής, ενώ ταυτόχρονα δεν επικαλέστηκε την αριστερή ιδεολογία για να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται, όπως φαίνεται, για μια διαφορετική πολιτική πρόταση, αλλά για μια εναλλακτική, προσωποκεντρική πρόταση που θα λειτουργεί ανακουφιστικά. Θα τους παρηγορεί στη ζωφερή πραγματικότητα, όπως ο κινηματογράφος ή ακόμη και η Trust TV. Στην εποχή της κυριαρχίας των κοινωνικών δικτύων, είναι το μέσο και όχι το μήνυμα που φαίνεται να έχει προβάδισμα. Η εικόνα και όχι ο λόγος. Τι σημαίνει αυτό. Όχι βέβαια ότι θα δαιμονοποιήσουμε το μέσο. Σε αυτό θέλω να είμαστε πάρα, πάρα πολύ προσεκτικοί. Αντίθετα, θα πρέπει να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά το μέσο αυτό για να πείσουμε για τη δική μας πολιτική πρόταση. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να εμπνέει ελπίδα ως αντίβαρο απέναντι στο φόβο και την ανασφάλεια που διαβρώνει καθημερινά την ελληνική κοινωνία και μάλιστα τις νέες γενιές. Ο γερμανός φιλόσοφος της ιστορίας Reinhard Κόζελεκ, στο σημαντικό έργο του «Το μέλλον του παρελθόντος», εισήγαγε δύο μεταϊστορικές κατηγορίες για την κατανόηση του ιστορικού χρόνου. Και θα καταλάβετε γιατί αναφέρομαι σε αυτές. Η πρώτη είναι το πεδίο της εμπειρίας και η δεύτερη είναι ο ορίζοντας της προσδοκίας. Η εμπειρία είναι το παρόν παρελθόν, και συντίθεται από τα γεγονότα τα οποία θυμόμαστε. Συνδέεται δηλαδή με τη μνήμη. Η προσδοκία από την άλλη μεριά είναι το μέλλον μέσα στο παρόν και περιέχει ελπίδες και φόβους, επιθυμίες και σχέδια. Ο Κόζελεκ δηλώνει μεν εισαγωγικά ότι δεν υπάρχει προσδοκία χωρίς εμπειρία, δεν υπάρχει εμπειρία χωρίς προσδοκία. Αλλά επισημαίνει ταυτόχρονα ότι εμπειρία και προσδοκία δεν συνδέονται μεταξύ τους μονοσήμαντα και στατικά, εφόσον το ιστορικό μέλλον δεν αποτελεί άμεσο προϊόν του ιστορικού παρελθόντος. Η πρόγνωση του μέλλοντος μπορεί να αντλεί στοιχεία από την εμπειρία, αλλά η προσδοκία μπορεί να αναφέρεται και στο απρόβλεπτο. Οι σκέψεις αυτές μας οδηγούν στο ερώτημα που τίθεται σε κάθε χρονικό κατόφλι, όπως συμβολικά τοποθετείται και στην αρχή μιας νέας εποχής για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος είναι ο ορίζοντας των προσδοκιών. Πώς αυτός ο ορίζοντας συνδέεται με το πεδίο της εμπειρίας μας. Πόσο έτοιμοι είμαστε για το προβλέψιμο και το απρόβλεπτο. Πολλά συμβάντα σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο σε εθνικό, Μα σωθούν σε μία απεσιόδοξη στάση, επειδή κάποιες εξελίξεις μοιάζουν δύσκολα αναστρέψιμες. Για παράδειγμα, η συνεχής άνοδος της ακροδεξιάς ιδεολογίας που αποτυπώνεται στις πολιτικές κυβερνήσεων και κομμάτων, αλλά και στον λόγο που διαχέεται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν φαίνεται να είναι κάτι που θα ανακοπεί στο άμεσο μέλλον. Όσο οι άνθρωποι νιώθουν απογοητευμένοι και οργισμένοι από την καθημερινότητά τους, όσο οι νέοι βρίσκονται μπροστά στην ανεργία και σε προσωπικά αδιέξοδα, η προσφυγή σε ακροδεξιούς ιδεολογικούς χώρους θα προσφέρει ένα φθηνό και εύκολο πλασίμπο. Το δεύτερο σημείο τώρα, το success story. Απέναντι σε αυτή τη δυστοπική πραγματικότητα, επινοήθηκε και διαδόθηκε συστηματικά με κάθε πρόσφορο μέσο το λεγόμενο αισιόδοξο αφήγημα. Η Ελλάδα της πρόοδου, το ελληνικό success story. Επρόκειτο αναμφίβολα για μια εξαιρετικά ευφυή επικοινωνιακή πολιτική που πρόσφερε σε μια καταπονημένη κοινωνία με συντετριμένη την αυτοπεποίθησή της το απαραίτητο ψυχολογικό αντίβαρο για να σταθεί στα πόδια της. Ήταν ένας από τους παράγοντες νίκης της Νέας Δημοκρατίας, που δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη μας ότι το σύμπλεγμα κατωτερότητας-ανωτερότητας αποτελεί σταθερό χαρακτηριστικό διαχρονικά της ελληνικής εθνικής ταυτότητας από την εποχή της ίδρυσης του ελληνικού κράτους και εδώ μιλώ ως ιστορικός. Η ενίσχυση λοιπόν της συλλογική αυτοεικόνας αποτελεί ισχυρή βάση ενός εκλογικού θριάμβου, όπως αυτός που κατέγραψε στις τελευταίες εκλογές η Νέα Δημοκρατία. Αυτός ο μύθος αντέχει, όπως όλοι οι μύθοι, και θα πρέπει να ξέρουμε ότι θα αντέχει όσο δεν θα υπάρξει εναλλακτικό πιστικό αφήγημα που θα λαμβάνει υπόψη του την κούραση και το αίσθημα ματέωσης από τις αλλεπάλληλες κρίσεις και δοκιμασίες. Ας θυμηθούμε απλώς συγκριτικά τον πυρήνα των πολιτικών μηνυμάτων Τραμ και Ερντογάν που επένδυσαν ακριβώς στη μεγάλη πατρίδα, όπως και αν αυτή ονομάζεται. Ο Κασελάκης αντιπρότεινε το δικό του success story. Δεν είναι τυχαίο. Απέναντι στο νεοδημοκρατικό αφήγημα, πιάνοντας το σφιγμό των ιτημένων που αναζητούσαν ψυχολογικό καταφύγιο. Αυτό που ακούστηκε άλλωστε δεν ήταν «αυτός μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκι». Τρίτον, η αριστερή μελαγχολία. Στον αντίποδα αυτή τη στάσης, του access story, βρίσκεται η λεγόμενη αριστερή μελαγχολία, όπω την περιέγραψε ο Βάλτερ Μπένγενιμ, και την συναντάμε σε πολλά ιστοριογραφικά έργα με εμβληματικό την εποχή των άκρων του Έρικ Χόψμπαουμ. Μετά το 1989, πρέπει να θυμόμαστε αυτή την πολύ μεγάλη τομή, κοιτάζοντα προ τα πίσω, αποτυπώνεται η εικόνα μια εποχή κατακλυσμών, όπου κυριαρχεί η φιγούρα των θυμάτων νομίζω ότι εξακολουθούμε να ζούμε στην ίδια εποχή. Ότι οι παλαιότερες γενιές δεν έχουν ξεφύγει από τις τραυματικές μνήμες της Ήτας, μιας πολλαπλής Ήτας, μην το ξεχνάμε, και γι' αυτό δεν κατανοούν τη νέα μελαγχολία που πλακώνει τις νέες γενιές της οικονομικής κρίσης και του COVID. Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό που με άλλη διατύπωση έγραψα στο άρθρο αυτό που δημοσιεύτηκε στο έτερον, ότι μέλος, μέρος της εκλογικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται στη λάθος ανάγνωση του πεδίου της εμπειρίας και του ορίζοντα της προσδοκίας των νέων. Χωρίς αυτούς όμως δεν μπορούμε να ορωματιστούμε το, το, το μέλλον. Εμείς οι πανεπιστημιακοί που είμαστε κάθε μέρα με αυτά τα παιδιά έχουμε νομίζω καθαρότερη εικόνα για τις αγωνίες, τους φόβους και τις ελπίδες τους και για τη γλώσσα που μιλάνε. Είναι λάθος να τους απορρίψουμε σαν μια γενιά χωρίς ιδανικά και αξίες, επιφανειακή και καταναλωτική, όπως έκαναν και οι γονεί μα και οι παππούδες μας με εμά, αποδίδοντάς μας αντίστοιχες ηθικές κατηγορίες. Άρα τι. Άρα είναι επιτακτική ανάγκη ενσυναίσθησης και αναστοχασμού, όχι όμως ως αυτοσκοπού, αλλά για τη διαμόρφωση πολιτικής πρότασης για τον επαναπροσδιορισμό της αριστερής ταυτότητας. Ο κώδικας αξιών της αριστεράς πρέπει να αποτελεί το σκληρό πυρήνα της ταυτότητάς της και των πολιτικών της προτάσεων, η αριστερά οφείλει να υπερασπίζεται τι ευάλωτε ομάδε, να προωθεί την ίση μεταχείριση, να μάχεται εναντίον των κοινωνικών ανισοτήτων και των διακρίσεων, εναντίον τη φτώχεια και τη εκμετάλλευση. Αλλά όχι ρητορικά. Με κυβερνητική πρόταση για την υγεία, την παιδεία, τη δικαιοσύνη, για όλα. Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι η ριζοσπαστική κοινωνική διαμαρτυρία τροφοδοτεί πλέον τα ακροδεξιά κόμματα και ότι ο χώρος των δικαιωμάτων υφαρπάζεται από τη δεξιά. Άρα, άρα τι, άρα τίποτα δεν είναι δεδομένο στην εποχή ραγδαίων αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσα στη Δίνη χρειάζεται μια στιβαρή εναλλακτική πρόταση που θα στέκει αυτοτελώς και δεν θα αποτελεί απάντηση στις άλλες προτάσεις. Γιατί αυτό σημαίνει αμυντική και άρα αναξιόπιστη και ανασφαλή αντιπολίτευση. Από χθε βεβαίω, και τελειώνω με αυτό, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για το ποια πορεία θα ακολουθήσω ΣΥΡΙΖΑ και κατά πόσο η ανασυγκρότηση του κόμματο θα λαμβάνει υπόψη τα όσα προανέφερα. Ωστόσο, δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι η υποψηφιότητα Κασελάκη δεν αποτελεί ασυνέχεια, αλλά συνέχεια με την προεκλογική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησε στην ΉΤΑ δηλαδή έμφαση στην ηγετική προσωπικότητα και όχι στην πολιτική πρόταση, αυτοαναφορικότητα, κατακελτικός λόγος και άλλα πολλά. Τελικά, ο Μάιος του 2023 δεν έχει ακόμη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ.